Κοιτάνε μου σε πόρτα. Ένα σπουλί, ο πατέρα. Τι είναι αυτό, ρωτάει ο πατέρα. Ένα σπουλί. Σπουργίτη. Εκνευρισμένο σου λέει. Τι είναι αυτό. Γιατί το κάνει αυτό το πράγμα, μπορεί να πει τόσε φορέ και να είναι ένα σπουργίτη. Δεν το καταλαβαίνει. Πού πα. Αυτό είναι ένα ημερολόγιο. Κάτι του δείχνει. Δυνατά. Σήμερα με πρώτο μου γιος, πριν μιλήσεις τα Λιζέκη της Ιδωτηρία, καθόταν μαζί μου έξω στο πάρκο από τα λένε σου που γυρίθηκε και κάτσε απέναντι μας. Ο γιος που με ρώτησε 21 φορές τι ήταν αυτό. Το ρωτάζει τις 21 φορές ότι ήταν. Ένα σχολείο. Αγκάλισε τη φερά και τις 21 φορές που μου έκανε την ίδια ερώτηση, ξανά και ξανά, χωρίς να εγκαμπιστώ κάθε στοργή για τον χρόνο μου μωράκι. Δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερο. Όλοι καταλάβαμε. Αλλά... τι καταλάβαμε. Ότι κάποια στιγμή υπάρχουν κάποια προβλήματα που θα αντιμετωπίσουν οι γονείς. Και δυστυχώς τα παιδιά δεν είμαστε σε θέση να τα... να το αντιμετωπίσουμε και τις καταστάσεις με την ίδια υπομονή που ο γονιός βλέπει τα... τα παιδιά. Ο παππούς που είδατε το φέρει από μια αρρώστια. Μιλάμε για την νόσο Αλτσχάιμερ ή κάποια συναφή νόσο, αλλά αυτά δεν θα σας τα πω εγώ πριν. Μαζί μας είναι η κυρία Σακά, νευρολόγος, ψυχίατρος, κυρία Παρασκευή Σακά. Είναι πρόεδρος από την εταιρεία νόσο Αλτσχάιμερ της Συνεχών Διαταραχών και πρόεδρος τεχνικού παρατηρητηρίου για την Άνια και την νόσο Αλτσχάιμερ. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ που δέχτηκε να βρίσκεται σήμερα κοντά μας για να μιλήσουμε γι' αυτό, για να μιλήσει, να μας μιλήσει για αυτό το σοβαρό θέμα, για αυτή τη σοβαρή ασθένεια που λίγο ή πολύ ή κάποιος από την οικογένειά μας την έχει ζήσει και εμείς κοντά του την έχουμε δει από κοντά. Δεν είμαι ειδική να σας το πω. Θέλω να ευχαριστήσω και την κυρία Φελίτσα Ιωαννόπου, την πρώτη διευθύντρια του σχολείου, που μας παραχώρησε τον χώρο εδώ για να είναι πιο προσιτός, μια που καιρό ήταν δύσκολο να έρθει στα γραφεία μας. Την έδωσε αυτή την παραχώρηση να κάνουμε την εκδήλωση. Και τον τρόπο τον έχει η κυρία Σακά. Γεια σας και από μένα. Μ' ακούτε όλοι, πιστεύω. Το θέμα μας απόψε είναι η Άνια και η νόσος Αλτσχάιμερ, για να τα ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα από την αρχή. Άνια είναι ένας γενικός όρος, άρθρο θετικό και νους. Χάνω το μυαλό μου, χάνω τις θετικές μου λειτουργίες.
Η πιο συχνή μορφή άνοιας, το 50-60%, πολλές φορές μέχρι και 70% του συνόλου, είναι νόσος Αλτσχάιμερ. Επομένως, τις περισσότερες φορές άνοια και νόσος Αλτσχάιμερ ταυτίζονται, αλλά υπάρχουν και άλλες πιο σπάνιες μορφές άνοιας. Και για να ξεκινήσουμε την παρουσίασή μας, δεν ξέρω πόσο βλέπετε αυτό το χάρτη που στη διαφάνεια που είναι η υγιή, είναι μια διαφάνεια της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας. Με σκούρο μπλε, όσο περνάει τα χρόνια, γίνονται όλο και περισσότερα τα σκούρα μπλε, φαίνονται οι περιοχές του πλανήτη μας, στις οποίες η τρίτη ηλικία θα είναι πάνω από το 30% του γενικού πληθυσμού. Βλέπουμε ότι το 2050 η Βόρεια φαίνεται Αμερική, η Ιαπωνία, η Ευρώπη, κάποιες αραβικές χώρες θα έχουν ηλικιωμένους, το όριο του γύρατος είναι τα 65 χρόνια, σε ποσοστό παραπάνω από το 1/3. Όλες γινόμαστε μια κοινωνία γερόντων και στις αναπτυγμένες χώρες και στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, ακόμη και στην Αφρική, γιατί λόγω της καλυτέρευσης των συνθηκών ζωής ζούμε περισσότερα χρόνια. Αυτό είναι καλό και όλοι το θέλουμε. Αλλά πρέπει, συγγνώμη να δούμε, τι μπορούμε να κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε και τις συνέπειες αυτής της μακροζωίας που είναι η έξαρση των ασθενειών της τρίτης ηλικίας με πρώτη και καλύτερη την άνοια. Είναι και τα αρθρητικά και ο διαβήτης και διάφορα άλλα. Η πρεσβειοποία πολλές παθήσεις συνδέονται με την τρίτη ηλικία. Το ποσοστό των ηλικιωμένων στη χώρα μας το 2002 ήταν το 14% του γενικού πληθυσμού, το 2030 θα φτάσει το 26%. Ο ρυθμός αύξησης των ατόμων της τρίτης ηλικίας είναι 7 φορές μεγαλύτερος από το ρυθμό αύξησης του γενικού πληθυσμού. Και αυτό οφείλεται όχι μόνο στο ότι ζούμε περισσότερα χρόνια, αυτός είναι ο κυριότερος λόγος, αλλά και στο ότι στην Ελλάδα έχουν μειωθεί πάρα πολύ και οι γενείς. Εντάξει. Ο κυριότερος παράγοντας κινδύνου για την εμφάνιση της άνοιας του νόσου είναι η αύξηση της ηλικίας. Στη διαφάνεια αυτή, όσοι τη βλέπετε, στην μεταετία 65-69, η συχνότητα είναι 2%. Στην πενταετία 95-99 είναι 42%. Όσο μεγαλώνουμε, τόσο πιο πολλές πιθανότητες έχουν αποθυμάνει. Αυτό, για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να μειώσουμε αυτές τις πιθανότητες και για να το αποφύγουμε, γιατί θέλουμε να ζούμε πολλά χρόνια. Και πριν το δούμε αυτό, ας πούμε μερικά επιδημιολογικά στοιχεία, όπως λέμε και εμείς οι γιατροί. Η άνοια πλήττει το 6% των ανθρώπων πάνω από τα 65 χρόνια. Αυτή τη στιγμή έχουμε 200.000 άτομα με άνοια, ασθενείς με άνοια στην Ελλάδα, 47 εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο και 10.500.000 στην Ευρώπη. Και αυτό είναι το πόστερ της Παγκόσμιας Οργάνωσης Αλτσχάιμερ που μας δείχνει όλες τις διαστάσεις του προβλήματος, οι οποίες είναι οι εξής. Κοστίζει πάρα πολύ η άνοια, είναι η 18η σε μέγεθος χρηματικό οικονομία στον κόσμο, από όλα τα κράτη. Και αυτό γιατί. Γιατί είναι πάρα πολύ οι ασθενείς, οι οποίοι ζουν με την ασθένεια και πολλά χρόνια. Και θέλουν φάρμακα, θέλουν νοσηλείες, γιατρούς, νοσηλευτική φροντίδα, γυναίκες να τους φροντίζουν, αναλώσιμα υλικά, είναι πάρα πολλά. Ένα καινούργιο περιστατικό άνοια διεκδικούσε μετά από τον κόσμο κάθε 3 δευτερόλεπτα. Και σήμερα είναι, το κόστος της άνοιας σήμερα είναι 818 δισεκατομμύρια δολάρια των Ηνωμένων Πολιτειών, το 2000, λέμε, γιατί δεν βλέπω κιόλας, όχι, το 2018 θα ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο και το 2030 θα έχει ξεπεράσει για τα 2-3 εκατομμύρια δολάρια. Μιλάμε για ηλικιώδη ποσά και γι' αυτό ακριβώς γίνονται πάρα πολλές έρευνες, έχουν συμφωνήσει οι κυβερνήσεις και των μεγάλων κρατών ότι θα πρέπει να ενώσουν μαζί με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας την προσπάθειά τους, τις προσπάθειές τους για να βρουν το ριζικό
φάρμακο, την ειδική θεραπεία για την Άνια. Η Άνια, όπως είπαμε, είναι ένας γενικός όρος που περιγράφει την έκπτωση της σταδιακής της νοητικής λειτουργίας στο εγκεφάλι. Ξεκινάει από την έκπτωση της μνήμης και ακολουθεί μετά η αποδιοργάνωση στη σκέψη, στον προσανατολισμό στον χώρο και στον χρόνο που βρισκόμαστε, τη μέρα είναι σήμερα, στο λόγο, δεν μπορούν να μιλήσουν σε κάποια φάση οι ασθενείς, δεν βρίσκουν τις λέξεις, αλλά και δεν καταλαβαίνουν τι τους λέμε. Στην προσωπικότητα γίνονται απαθείς, αλλά η προσωπικότητά τους. Όπως είπαμε πριν, η νόσος Αλτσάιμερ ευθύνεται για το 50-70% των περιπτώσεων άνοιας και άλλες πιο κατά σειρά συχνότητος λιγότερο συχνές άνοιες είναι η αγιακή άνοια, η μετοποκροταφική άνοια, η άνοια με σωμάτια λεβίνη και πάει λέγοντας. Υπάρχει όμως και μια κατάσταση η οποία λέγεται είναι φυσιολογική εξασθένιση της μνήμης λόγω ηλικίας και την οποία λίγο πολύ μετά τα 40-50 την έχουμε όλοι βιώσει. Στη μεγάλη ηλικία δυσκολευόμαστε στην απομνημόνευση καινούριων πληροφοριών, καινούριου υλικού. Είναι πολύ αργή η ταχύτητα εκμάθησης, δηλαδή για να μάθουμε κάτι όταν είμαστε μεγάλοι άνθρωποι, θέλουμε να το μάθουμε να το επαναλάβουμε πολλές φορές. Αλλά έτσι και το γράψουμε, το συγκρατήσαμε. Αυτή η δυσκολία αφορά κυρίως σε πληροφορίες της καθημερινότητάς μας, τα ραντεβού μας που βάζουμε τα κλειδιά μας, ας πούμε, εντάξει, καθημερινές βιωματικές πληροφορίες. Η εγχάραξη, επομένως, να το βάλουμε στο κουτάκι το σωστό στο μυαλό μας, είναι μειωμένη, αλλά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κατάλληλες στρατηγικές για να βοηθηθούμε. Και επίσης είναι μειωμένη και η ανάκληση. Όταν θέλουμε να θυμηθούμε το όνομα ενός τοπίου, ας πούμε, το ξέρουμε. Το έχουμε κάπου, σε ένα συνταράκι. Πολλές φορές μας παίρνει ώρα. Μπορεί να το θυμηθούμε και την άλλη μέρα, ενώ βλέπουμε, ας πούμε, το πρόσωπό του στην τηλεόραση. Αλλά το αποκρισταλωμένο νοητικό πηλίκον, όπως το λέμε εμείς που ασχολούμαστε με τη μνήμη, δηλαδή το αυτό είναι το IQ, η κρίση, οι γνώσεις, οι γενικές, το λεξιλόγιο, η ικανότητά μας να συσχετίζουμε τις πληροφορίες μεταξύ μας, όσο μεγαλώνει η ηλικία αυξάνεται. Γι' αυτό και λέμε η σοφή, η ηλικιωμένη, η σοφία της τρίτης ηλικίας είναι και ένα καλό, δηλαδή έχουν όλα τα έχει. Το γύρες. Δεν βλέπετε πόσοι από εσάς έχετε στην οικογένειά σας κάποιον άνθρωπο που πάσχει από νόσο Αλτσχάιμερ. Μόνο. Πόσοι γνωρίζετε, έχετε συναντήσει την γειτονιά, είδατε, είχατε γιατί. Στο φιλικό σας περιβάλλον, έτσι, στην εκκλησία, στην χοροδία, στους συναδέλφους σας, ναι. Η άνοια σήμερα, επειδή ακριβώς όπως είπαμε, είναι μια κατάσταση με υψηλό κορδίο νοσηρότητας, αποτελεί ένα μεγάλο κοινωνικό και οικονομικό πρόβλημα εκτός από ιατρικό. Πρόβλημα για τα ασφαλιστικά ταμεία, για τους προϋπολογισμούς των κρατών και επίσης για την οικονομική κατάσταση των οικογενειών, των οικογενειών όπως είπαμε και πριν. Στην Ελλάδα, το κόστος της άνοιας ανέρχεται σε, αυτό είναι μελέτη, έτσι αποδεδειγμένο, σε 3-6 δισεκατομμύρια το χρόνο, ευρώ. Φανταστείτε σήμερα που ακούμε, ήρθαν οι θεσμοί και κόψαμε από εδώ και τα βάλαμε από εκεί και διαπραγματευόμαστε 50, πόσα λεφτά κοστίζει η άνοια. Και όσο προχωράει η κατάσταση, γιατί είναι μια σταδιακή εξέλιξη, η εξέλιξη της άνοιας, ξεκινάει από μια ελαφριά μορφή που ο ασθενής ξεχνάει και όπως είπαμε ξεχνάει συνήθως τα καθημερινά και τα πρόσφατα και θα έρθει από 12-13 χρόνια κατά μέσο όρο σε μια κατάσταση που δεν μπορεί να επικοινωνήσει με το περιβάλλον. Δεν καταλαβαίνει τι του λένε, μπορεί να μιλήσει, να μην μπορεί να μετακινηθεί. Και επομένως έχουν μετρήσει ποιο είναι το κόστος σε αυτά τα τρία στάδια. Στο στάδιο ήταν
341, το βλέπετε στη διαβάνεια, ευρώ το μήνα, στο σπίτι, στο στάδιο, το μεσαίο που θέλουν κάποια φροντίδα και που πάνε στο ίδρυμα, ποιο ίδρυμα στην Ελλάδα, είναι 1.267 ευρώ το μήνα, είναι 957 και στο τελικό στάδιο, στο ίδρυμα είναι 1.267, μιλάμε για πολύ μεγάλα ποσά. Και ας δούμε ποια είναι τα συμπτώματα της άνοιας, έτσι λίγο πιο διεξοδικά και περιγραφικά. Θα πρέπει να ζητήσετε ή να ζητήσουμε βοήθεια από κάποιον ειδικό, εάν παρατηρήσουμε κάποιο στον εαυτό μας, κάποιο από τα παρακάτω συμπτώματα. Ξεχνάμε τα πρόσφατα γεγονότα, ενώ θυμόμαστε τα παλιά. Γιατί συμβαίνει αυτό? Για να μου πείτε. Γιατί τα παλιά τα θυμόμαστε? Και λοιπόν, γιατί τα παλιότερα, είναι αυτό, είναι όταν τα γράψαμε το μυαλό μας, το μηχάνημα ήταν καινούριο. Ενώ τώρα είπαμε, πάσα. Αν δυσκολευόμαστε να παρακολουθήσουμε ένα πρόγραμμα στην τηλεόραση, ένα έργο, μια συνήθεια, γιατί ξεχνάμε τι έχει γίνει πριν. Αν ξεχνάμε τα ονόματα ανθρώπων και ενδεικμένων, αν επαναλαμβάνουμε συνέχεια τα ίδια πράγματα και χάνουμε τον ερμό μας να μιλάμε, αν αισθανόμαστε στεναχωρημένοι, αγχωμένοι, ακόμη και θυμωμένοι, δεν ξεχνάμε, αν έχουμε προβλήματα με την αφηρημένη σκέψη, με την περιγραφή καταστάσεων, τα δύσκολα δηλαδή, όχι αυτή να φτώνει το τραπέζι, ναι, αν χανόμαστε ακόμη και σε γνωστά μέρη, αυτό είναι λίγο πιο προχωρημένο, και αν έχει μειωθεί η ικανότητά μας να μιλάμε, να διαβάζουμε, να γράφουμε, να καταλαβαίνουμε τι μας λένε, τότε πρέπει να πάμε στο γιατρό. Ο γιατρός θα μας κάνει εξετάσεις και αναλόγως θα αποφασίσει ότι έχουμε κάποια από αυτά που είπαμε και πριν, πιο λεπτομερώς, αυτό το μεγάλο κομμάτι της πίτας, το πράσινο σας κάνει. Εδώ είναι η αγιακή άνοια που οφείλεται στην καταστροφή των Αγίων του εγκεφάλου. Εδώ είναι η άνοια με κινητικά προβλήματα και εδώ είναι οι σπάνιες, όπως είναι οι νόσους των τρελών Αγελάδων, οι τοξικές άνοιες από το αλκοόλ, από φάρμακα κτλ. Μπορούμε να σας καθίσουμε, πείτε. Λοιπόν, υπάρχουν και κάποιες καταστάσεις οι οποίες είναι, μοιάζουν με άνοια, αλλά μπορούν να θεραπευτούν. Αλλά δεν μιλάμε και όχι βαριές όμως, απλώς πρέπει να τις έχουμε υπόψη μας για να παίρνουμε τα μέσα μας. Αυτές είναι οι διαταραχές του θυρεοειδούς. Πρέπει να κάνουμε εξετάσεις και ο θυρεοειδής μας να είναι ρυθμισμένος. Ο υποθυρεοειδισμός, αλλά και την μνήμη. Η ανεπάρκεια της βιταμίνης B12. Όταν όμως είναι χαμηλή, όχι να αρχίσουμε όλοι να παίρνουμε B12, γιατί στην Ελλάδα όλος ο κόσμος παίρνει μυρωδιό. Έτσι. Επειδή λέει βοηθάει τα νεύρα. Η μεγάλη αύξηση της B12 προκαλεί εγκεφαλικά επεισόδια. Και αυτή προβλήματα. Πρέπει να τα μετράμε. Να τις εξετάζουμε αυτές τις καταστάσεις και αναλόγως να παίρνουμε. Η κατάθλιψη επίσης στη μεγάλη ηλικία πρέπει να τη θεραπεύουμε. Αν χρειαστεί να πάρουν και φάρμακα. Αλλά προσέξτε όμως, εδώ είναι ένα κρίσιμο σημείο, γιατί στην Ελλάδα όποιος άνθρωπος, ας πούμε, ένας άνθρωπος αισθάνεται μικρός ή μεγάλος, να πάρουν μένα 70 χρόνια. Ότι δεν έχει γεύση, ότι δεν έχει όρεξη και το σπίτι του, ότι του φαίνουν τα λαμάτα, πρέπει να πάρει στο γιατρό και να πάρει ένα καταθλιπτικό. Το παίρνει. Περνάνε 2 μήνες, 3 μήνες, μια χαρά. Αυτό δεν σημαίνει ότι αυτό το φάρμακο το παίρνει όλη την υπόλοιπη ζωή του. Γιατί και η χρόνια χρήση των αντικαταθλιπτικών χαλάει τη μνήμη, χαλάει τις ζωητικές λειτουργίες. Δηλαδή, εμείς στα ιατρία βλέπουμε ανθρώπους που έρχονται και λένε: «Ω, γιατρέ, εγώ είμαι τώρα 85 χρονών, όταν ήμουν 67, πέθανε ο άντρας μου και μου έδωσε και τρώσε ένα λεντός, με βοήθησε, αλλά δεν μπορώ να το κόψω». Μπούρνες. Διότι δεν κάνω τίποτα για όλα αυτά τα φάρμακα από ένα σημείο και πέρα. Και ειδικά, και όχι μόνο τα αντικαταθλιπτικά, κάτι φάρμακα που λέγονται βενζοδιαζεπίνες, Ταβόρ, Λεξοταμίλ, Ζάνες, κάτι τραξέν, αυτά ειδικά, εκτός από το ότι κάνουν σούπα το μυαλό,
κάνουν ζάλι φοβερή, κάνουν αστάθεια. Έχουν υπάρξει μελέτες και στην Ελλάδα που λένε πως η χρήση αυτών των φαρμάκων προκαλεί κατάγματα ισχύου, κατάγματα οστών του κρανίου και πάλι στην Ελλάδα τα παίρνουν οι μεγάλοι άνθρωποι κατά κόρο. Αυτό είναι μια καλή ερώτηση να σας πω εγώ γιατί τα δίνουμε, διότι έρχονται ας πούμε και μου λένε εμένα σε παρακαλώ πάρα πολύ να μου γράψεις και τους Σαντανίρη και λέω ότι σας γράφω γιατί πιστεύω ότι πρέπει να το παίρνω. Και μετά πάλι στον οικογενειακό γιατρό, ο οποίος μπορεί να σκεφτεί ότι άμα του πω όχι και μου το έχουν πει δεν θα ξαναρθώ σε σένα. Δηλαδή του έχουν πει άλλη δουλειά, αφού δεν μου γράφει στην εξωτερική. Ναι. Πάμε στον οικογενειακό γιατρό που δεν θα υπάρξει από πελάτη ή επίσης πολύ συχνά σε ένα γιατρό που του βαριέται αυτό το πλήρη να του γράφει. Ωραία, που θα σου κάνει εγώ. Να μην σε ενδιαφέρει εγώ το τέλο, είτε ειδικά κάτι χρειάζεται να συγχωρήσω. Ή επίσης, το χειρότερο όλων, υπάρχουν φαρμακοποιοί, οι περισσότεροι ζητάνε αυτό το κόκκινο, την κόκκινη γραμμή. Αλλά υπάρχουν φαρμακοποιοί που ξέρετε κάποιους γιατρούς, ας πούμε, και άμα είναι κάποιος μεγάλος άνθρωπος, ο οποίος εκτός από το λεξοτανείο, το λεξοτανείο είναι αντιδιατρό, δεν είναι τίποτα. Παίρνει και φάρμακα το μήνα και δίνει στο φαρμακοποιό 60-70, σου λένε να το αποκαρδίσω, θα τα χάσω για αυτά. Αυτό το ένα θα σου τα πει. Όλα είναι. Επίσης, εδώ όπως λέει, οι βαριές νόσοι, οι συστηματικές, μπορεί να χαλάσουν την δύναμη, δηλαδή σε κάποια προχωρημένα στάδια, ο υδροκέφαλος, οι εγκεφαλίτιδες και κάποιοι όγκοι του εγκεφάλου. Την νόσο Αλτσχάιμερ τη λέμε έτσι, γιατί το 1907 την περιέγραψε για πρώτη φορά ένας Γερμανός νευρολόγος που λεγόταν Αλόις Αλτσχάιμερ. Αυτός είχε μία ασθενή σε ένα άσυλο, σε ένα ίδρυμα, που είχε αυτά τα συμπτώματα και όταν πέθανε, πήρε τον εγκεφαλό της, τον έκοψε φέτος, τον μελέτησε στο μικροσκόπιο και βρήκε ότι είχε χάσει πάρα πολλούς νευρώνες και κύτταρα αυτός ο εγκέφαλος και είχε ατροφήσει, βλέπετε, δηλαδή είχε μικρύνει σε όγκο. Γιατί είχαν αναπτυχθεί μέσα στον εγκέφαλο κάτι παθολογικές ουσίες όπως είναι η τάχη πρωτεΐνη και το αμυλοειδές ΑΒ42. Να πεις. Εδώ βλέπετε ένα φυσιολογικό εγκέφαλο αριστερά, πώς είναι. Ναι, και εδώ βλέπετε ένα εγκέφαλο που τη συρρυκνωθεί γιατί έχει Αλτσχάιμερ. Η φυσική εξέλιξη της νόσου Αλτσχάιμερ, όπως είπαμε και πριν, είναι από το ήπιο στάδιο μέχρι εδώ, στο μέτριο, στο σοβαρό που αρχίζουν τα περίφημα προβλήματα συμπεριφοράς. Έχετε δει πώς κάνουν οι ασθενείς με άγγιες, όχι όλοι, αλλά στα μεσητά, λίγο πιο προχωρημένα στάδια που μπορεί να είναι ανήσυχοι, να περπατάνε πάνω κάτω στο σπίτι χωρίς σκοπό, να φωνάζουν, να... Όχι, λέμε για την ανησυχία τώρα. Να θέλουν να φύγουν από το σπίτι, να βλέπουν να ακούνε πράγματα που δεν υπάρχουν, να μην κοιμούνται το βράδυ. Αυτά τα συμπτώματα, αυτή η ανησυχία θέλει ειδικό φάρμακο. Και οι οικογένειες που δεν ξέρουν, γι' αυτό τους λέμε να έρχονται στην εταιρεία αρχικά να τις εκπαιδεύουμε, προσπαθούν να τους πείσουν λογικά. Δεν δουλεύουν αυτά. Δηλαδή, όταν σου λέει ένα ασθενή, α πούμε, σε ένα δύο, εγώ δεν έχω σπίτι. Λέει ο σύζυγος και ποιο είναι η γυναίκα. Μα τι είναι αυτά που λες, το σπίτι σου είναι εδώ. Που ζούμε εδώ πέρα από την γειτονιά 30 χρόνια. Που γίνεται το φωτογραφικό του γάμου μας. Που εδώ γεννήθηκαν τα παιδιά μας, αυτά είναι σαν να μην τα ακούει ο άλλος. Και μετά από κάποιο λέει: εγώ θέλω να πάω σπίτι. Εγώ θέλω να πάω σπίτι και γίνεται φκέξαλος. Και. Λοιπόν, παρόλο που η ρυζική θεραπεία δεν υπάρχει, τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολύ σημαντικές πρόοδες στην πρόληψη, στη διάγνωση και στη θεραπεία. Ξέρουμε ποιοι είναι οι παράγοντες κινδύνου και ποιοι οι προστατευτικοί παράγοντες, θα τους πούμε μετά. Προσέξτε όμως, όλες αυτές οι στρατηγικές πρόληψεις που θα πούμε πρέπει να ξεκινάνε στη μέση ηλικία. Γιατί οι μελέτες έχουν δείξει ότι αυτές οι παθολογικές ουσίες που δείξαμε πριν αρχίζουν να πολλαπλασιάζονται μέσα στον εγκέφαλο των ασθενών 20 χρόνια πριν από την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Δεν έχει νόημα δηλαδή να αρχίσει κάποιο να σκεφτεί στα 65, μα καλό είναι στα 65. Αλλά αν θέλει να κάνει πρόληψη,
πρέπει να γυμνάζεται, να τρέφεται υγιεινά και άλλα πτωχόν σε όλη τη ζωή. Έχουμε πάρα πολύ καλά, πολύ καλές μεθόδους για να διαγνώσουμε την νόσο Αλτσχάιμερ. Ξέρουμε ποια είναι τα προδιαθεστικά γονίδια, θα πούμε και λίγα πράγματα για την κληρονομικότητα, γιατί όλοι ρωτάνε σε αυτές τις διαλέξεις που κάνουμε. Έχουμε φάρμακα στη διάθεσή μας που είναι καλές θεραπείες, γιατί καθυστερούμε τέτοιες αρκετά. Δεν είναι ρυθμική θεραπεία και βέβαια υπάρχουν και οι οργανώσεις Αλτσχάιμερ που παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο και βοηθούν στις ζωές και τις οικογένειες. Εδώ βλέπουμε μια καταπληκτική εξέταση του εγκεφάλου που λέγεται PET. Αυτή έτσι τη δείχνω έτσι για να μαθαίνουμε. Δεν τη χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητα γιατί πάρα πολύ αυτή τη πηγιά χρησιμοποιείται. Να, αυτό θα πω ότι ήταν ορθά και είναι αυτό το διαβολικό θεμά. Τα παθολογικά. Υπάρχουν τρεις μεταλλάξεις, τρία γονίδια που αφορούν πολύ μικρό ποσοστό, 1-2% όλων των περιστατικών και αυτά κληρονομούνται με πολύ μεγάλο κίνδυνο από τον πατέρα ή τη μητέρα στα παιδιά με ένα ποσοστό να τα έχουν 50%. Ποιος είχε δει το Still Alice, ένα έργο με την Τζούλια Μουρ που πήρε το 15 το Όσκαρ, ένα τέτοιο ήταν, είναι εξαιρετικά σπάνιες, αυτές οι μορφές και είναι και πιο νέμικες. Τα υπόλοιπα γονίδια αυτά, τα προδιαθεστικά, εδώ τα πολλά, είναι γάλα, τα έκορτε, αυξάνουν λίγο τον κίνδυνο, μαζί με, με τους παράγοντες του περιβάλλοντος που προδιαθέτουν σε άλλα. Ποιοι είναι αυτοί οι παράγοντες, όπως λέει και είναι η χοληστερίνη, η υπέρταση, το κάπνισμα, η παχυσαρκία και η φυσική αδράνεια. Να μην κάνει κανένα φυσική άσκηση. Αυτή λοιπόν, όπως βλέπετε εδώ πέρα, οι γενετικοί παράγοντες, όπως είπαμε, επηρεάζουν σε πολύ μικρότερο βαθμό και τη σποραδική μορφή της νόσου, από την οποία πάσχουν το 97-98% των ανθρώπων και αυτοί είναι όλοι ασθενείς πάνω από τα 65 χρόνια. Επομένως, έχει μια μικρή κληρονομική προδιάθεση η Αλτσχάιμερ. Δηλαδή, εμένα και η μαμά μου έχει Αλτσχάιμερ. Αν ένας άνθρωπος που δεν έχει στα 70 του έχει 2% πιθανότητα, του μπορεί να έχει 3. Αλλά μιλάτε για τόσο χαμηλή επιβάσταση. Και να δούμε τι κάνουμε για να μην πάθουν. Όπως δείχνουν αυτές οι μελέτες, για να μην πάθουμε άγρια, πρέπει να είμαστε, να έχουμε ενεργό μυαλό, ενεργό κορμί, να ελέγχουμε την πίεση, το ζάχαρο, τη χοληστερίνη και να είμαστε και κοινωνικοί. Συγγνώμη. Δραστής, ναι. Λοιπόν, αυτή είναι η τροποποίηση του παράγοντος κινδύνου που μπορούμε με αλλαγή τρόπου ζωής και με φάρμακα να τις ελέγξουμε. Δηλαδή, οι αλλιακοί παράγοντες κινδύνου, οι οποίοι είναι αυτοί, ζάχαρο, χοληστερίνη, κάπνισμα, υπέρταση και παχυσαρκία και η κατάθλιψη, όπως είπαμε πριν, πρέπει να την ελέγχουμε, η δίαιτα και τη διατροφή να είναι υγιεινή και να χτίζουμε νοητικό απόθεμα. Να δούμε τι είναι κάθε ένα από αυτά. Υπάρχει μία διατροφή που λέγεται μεσογειακή διατροφή, την βλέπετε σε αυτή εδώ. Παλιά που τρώγαμε στη χώρα μας σήμερα όλο ο σουβλέ και τρώμε και... Είναι η μεσογειακή διατροφή, δύο φορές την εβδομάδα ψάρι, μία φορά την εβδομάδα κόκκινο κρέας,